Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ έχω ξυπνήσει, είναι πρωί, περιμένω τον μπεμπουλίνο μου να ξυπνήσει, να την ταΐσω και θα φτιάξω το καφεδάκι μου με το που την ταΐσω και θα σας δείξω τι θα κάνω. Δεν έχω πονοκέφαλο σήμερα, είμαι καλά. Χθες το βράδυ έκανα μπάνιο και έκανα κοτσιδάκια και βγήκε λίγο το μαλλί έτσι, αφάνα. Λοιπόν, θα σας δείξω τι θα κάνω σήμερα. Πάλι καλά, δεν έχω πονοκέφαλο. Θα κάνω φακούλα σήμερα για μεσημέρι. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι μαγειρεύετε εσείς. Δώστε μου ιδέες για να φτιάξω κι εγώ. Θα με βοηθούσατε πάρα πολύ. Εγώ σήμερα φακούλες θα κάνω. Να το κορίτσι μου. Να το κορίτσι μου, μόλις ξύπνησε. Θα κάνουμε μαμ. Θα φάμε. Εγώ την ξεσκέπασα, δεν είχε ξεσκεπαστεί μόνη της. Την ξεσκέπασα για να ξυπνήσει να φάει. Γελάς, γελάς. Όπως είδατε, η μπέμπα ξύπνησε, την τάισα. Είναι μέσα τώρα. Και θα βγω, βγήκα βασικά, να μαζέψω τα ρούχα. Εδώ. Οπότε, ναι, ξεκινάω να τα μαζεύω. Πάω να τα μαζέψω όλα και επιστρέφω. Έχω απλώσει σχεδόν όλα τα ρούχα. Απλώνω τώρα λίγα τελευταία. Θα έρθει να βάλω πλυντήριο. Ήταν εκείνο που είχα απλώσει. Εκείνο που μόλις άπλωσα. Τώρα αυτό που βάζω. Πολλά πλυντήρια. Αν φανταστείτε ότι μόνο εγώ, δηλαδή χρειάζεται να αλλάζω τουλάχιστον 2 μπλούζες τη μέρα. Επειδή η μικρή με λερώνει συνέχεια. Μόνο και μόνο από αυτό λοιπόν, δεν θες κάτι άλλο. Ωραία. Βάλαμε λοιπόν και το επόμενο πλυντήριο. Και τώρα, αφού έχω βάλει πλυντήριο, αφού έχω απλώσει το πλυντήριο, αφού έχω μαζέψει το χθεσινό πλυντήριο, γενικά αφού έχουν τελειώσει τα πλυντήρια και έχω στρώσει και το κρεβάτι, έχω αλλάξει σεντόνια, ήρθε η ώρα, η υπέροχη ώρα της ημέρας. Να πιω την πρώτη γουλιά καφέ.
Σαν τον καφέ. Δεν έχει. Πραγματικά. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πάω και στο σούπερ μάρκετ. Θα πάω με τα πόδια το απόγευμα, με το που έρθει ο Ανέστης, δηλαδή θα φάμε και θα φύγω. Γιατί έχει χαλάσει το αμάξι μας και είναι στον μηχανικό. Η ζημιά είναι μεγάλη. Οπότε, μέχρι να το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε σε λίγο καιρό. Αλλά μέχρι να το φτιάξουμε είμαστε λίγο τώρα έτσι με τα πόδια. Θα πάω λοιπόν στο σούπερ, είναι 20 με 25 λεπτά να πάω και 20 με 25 λεπτά να γυρίσω. Έχω ξαναπάει πάρα πολλές φορές. Έχω πάει βόλτα προς τα εκεί, δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, στον ΠΑΠ που θα πάω, για όσους ξέρουν, όσοι είστε από Ρόδο. Θα πάρω λοιπόν 5 πραγματάκια τα οποία χρειαζόμαστε. Με συγχωρείτε που κολλάω ώρες-ώρες. Έχω ξαναπεί, όσοι είστε καινούργοι, έχω δυσλεξία και ώρες-ώρες κολλάω. Λοιπόν, θα κόψω και αυτό το λοιπόν. Θα προσπαθήσω να μην το λέω συχνά, γιατί το παρατηρώ και εγώ στα βίντεό μου. Μου το έχει πει και μία κοπέλα ότι το λέω πολύ συχνά. Οπότε, θα προσπαθήσω να το σταματήσω. Γενικά μου αρέσει να βελτιώνομαι, οπότε να μου λέτε τι σας ενοχλεί και τι όχι. Θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να μου σχολιάσετε από κάτω αυτό που σας ρώτησα πριν, τι φαγητάκια μαγειρεύετε εσείς καθημερινά. Θα σας δείξω μάλλον και το τι θα πάρω από το σούπερ. Θα γράψω στον τίτλο ένα mini supermarket haul δηλαδή. Θα είναι λίγα τα πραγματάκια. Υπολογίζω... Δεν είναι πάρα πολλά τα πράγματα, θα σας πω μετά και τιμές και όλα. Και αύριο θα πάμε στα Lidl ή θα μας πάει κάποιος, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Για να ψωνίσουμε και τα υπόλοιπα και ίσως εκείνο εκεί το κάνω ένα supermarket haul μικρό του Lidl δηλαδή, να μην σας δείξω και του Πάπου. Να σας τα δείξω σήμερα στο vlog αυτά που θα πάρω από τον Πάπου, αφού σήμερα θα τα πάρω, δηλαδή... Μην τα κρατάω και τα δείχνω σε εκείνο το vlog χωρίς να τα έχω ανοίξει, χωρίς τίποτα, γιατί θέλω να τα χρησιμοποιήσω. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και θα δούμε σε λίγο τι άλλο έχω να κάνω. Θα απολαύσω τον καφέ μου τώρα. Συνεχίζω, πίνω το καφεδάκι μου. Την Μπέμπα την πήρε ο ύπνος. Και εγώ κάθομαι και βλέπω βιντεάκια στο YouTube. Βλέπω κάποια live άλλων YouTuber και περνάει έτσι η ώρα. Χαζεύω και λίγο στο Instagram. Αν δεν με έχεις ακολουθήσει στο Instagram, ακολούθησέ με και εκεί. Και θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλεις και εσύ ένα μήνυμα, όπως μου στέλνουν πάρα πολλές κοπέλες. Και θα χαρώ πάρα πολύ να μου δώσεις και ιδέες για βίντεο, γιατί όχι. Και έχω κάνει και μία ανάρτηση στο Instagram, είχα κάνει, τώρα έχει φύγει, αλλά μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Είχα κάνει και μία ανάρτηση εδώ πέρα στο YouTube, που σας έλεγα να μου στείλετε τα ερωτικά σας διλήμματα, γιατί μου έχετε ζητήσει να κάνω και αυτό το βίντεο. Φυσικά δεν θα μιλήσω σαν ειδικός, θα πω απλά τη γνώμη μου, όπως έχουμε κάνει και άλλα βιντεάκια, και απλά λέω την δική μου προσωπική άποψη. Οπότε... Αν θέλεις να κάνω αυτό το βίντεο, στείλε μου μήνυμα ή γράψε μου κάτω από το post στο YouTube, εάν δεν τρέπεσαι για παράδειγμα, και μην αγχώνεσαι, μεταξύ μας μένουν όλα, οπότε μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Και βάζουμε στο γαλατάκι μας και τις σταγόνες μας. Αυτές οι σταγόνες που βάζω τώρα είναι βιταμίνες. Βάζουμε 2 σταγόνες κάθε μέρα. Και βάζουν σε όλα τα μωράκια. Έκανα το λάθος να έχω τα μαλλιά μου κάτω. Και μου τα τραβάει και πονάει, πονάει, πονάει. Με το που ξεχαστεί θα τα πιάσω πάνω. Αφού ξεχαστήκαμε και απομάκρυνα λίγο τα μαλλιά μου από κοντά της, να σας δείξω τις βιταμίνες. Εμείς αυτές εδώ πέρα βάζουμε. Λογικά θα τις έχετε δει γιατί και με μανούλες που μιλάω, μου τις έχουν πει ότι και αυτές τις παίρνουν. Μας τις έχει δώσει ο παιδίατρος. Αυτές μας έχει προτείνει, 2 την ημέρα. Και τις πήραμε αυτό που μας πρότεινε ο γιατρός για τα ούλα της. Αυτήν εδώ πέρα την κρεμούλα. Είναι με άρωμα ούζο.
Ψυχή μου. Ψυχή μου. Είναι με άρωμα ούζο. Και μας την είπε ο παιδίατρος, οπότε τη βάζω 3 φορές την ημέρα, γιατί είναι μικρούλα ακόμα, 3 μηνών. Σιγά σιγά θα αρχίσει να πονάει περισσότερο, θα βάζουμε πιο συχνά. Την έχω αλλάξει. Α, αυτό δεν σας το έχω δείξει. Σας είχα πει θα το έβαζα. Καλά, τώρα το κούνησα για να το γυρίσω και έχει κάτι στραβά. Είναι αυτό εδώ πέρα που γυρίζει, κάνει μουσικούλα και το κοιτάει. Επειδή κάποιος μπορεί να με ρωτήσει από πού είναι, είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε αν πατήσετε αυτό εδώ, έχουμε διάφορα σχεδιάκια. Μια μισή ώρα και την πήρε ο ύπνος κατευθείαν. Λοιπόν. Πάω μέσα. Έβαλα και μια ζακετούλα να μην κρυώνω. Να δω από το πρωί αν έχουν στεγνώσει τα ρούχα. Όχι όλα. Τα πιο χοντρά δεν έχουν στεγνώσει ακόμα. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Πάω να μαγειρέψω. Να δω τώρα που θα στεγνώσει το... Στεγνώσει, ναι. Να δω τώρα που θα τελειώσει το πλυντήριο αυτό που έχω βάλει. Πώς θα το απλώσω. Θα περιμένω να στεγνώσουν τα έξω. Από το πρωί δεν έχουν στεγνώσει ακόμα. Δεν είχε πάρα πολύ ήλιο. Μετά έφυγε ο ήλιος. Και είχε λίγο... Είχε σκιά τέλος πάντων και δεν προλάβα να στεγνώσουν. Άρα... Δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχει λίγο ακόμα μέχρι να τελειώσει πιστεύω. Θα βάλω να φτιάξω τώρα τη φακή και θα δω τι άλλο θα κάνουμε. Έχω βάλει τη φακή μου να γίνεται, έχω πάρει ένα μπολ, έχω βάλει νερό χλιαρό. Σιμιγδάλι, ψηλό. Πάπρικα, τόση. Αλάτι. Baking. Ελαιόλαδο. Και ανακατεύω. Συνεχίζω να ανακατεύω μέχρι να γίνει σαν ζυμαράκι.
Τόση ρίγανη. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και αφού έχω απλώσει ομοιόμορφα, θα το βάλω στο φούρνο στους 180 για περίπου 40 λεπτά. Έχω ξεφορμάρει. Εδώ πέρα είναι το σμιγδαλό ψωμό μας. Ορίστε. Είναι αυτό εδώ. Μυρίζει θεϊκά και πάμε να κόψουμε. Είναι καταπληκτικό. Ορίστε μια φετούλα. Είναι τέλειο. Με τη φακή θα είναι ό,τι πρέπει. Δοκιμάστε το. Είναι πάρα πολύ υγιεινό. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Άντε να γίνει φακή. Να φάμε, είναι τέλειο. Έπλυνα και τα πιάτα. Εκεί είναι το μπολ τώρα που χάλασα πριν για το σιμιγδάλι, για το σιμιγδαλόψωμο. Και σε λίγο θα ετοιμαστώ να φύγω, να πάω στο σούπερ και θα σας δείξω μετά τι πήρα. Μόλις γύρισα, βασικά γύρισα πριν κανένα τέταρτο, ξεκουράστηκα λίγο γιατί είχα κουραστεί, έκανα μισή ώρα, 25 λεπτά να πάω και μισή ώρα να γυρίσω γιατί ήμουν και φορτωμένη. Δεν πήρα πολλά πραγματάκια, πάμε να σας τα δείξω. Καταρχήν πήρα 2 καυτερά. Είναι καυτερό τσίλι σος σπίρα λέγεται με 4,75 το 1 λίτρο. Τώρα ανέστησε μου τα έχει εξαφανίσει και τα δύο. Τα πήρε και έφυγε. Το ένα θα το δώσει στο φίλο του. Το άλλο δεν ξέρω γιατί το άφησε σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άντρες, δεν τους καταλαβαίνεις ποτέ. Να, το λέει εδώ πέρα. Το πήρα. Και ο Ανέστης, να, 2 πήρα. Να, με 4,75. Τσίλι. 2. Τέλος πάντων, λοιπόν πήρα 1 ένταμ, 2, 3, 4. Το ένα το τσίλι θέλει να το κάνει δώρο σε ένα φίλο του. Τώρα το άλλο γιατί το πήρε μαζί του, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τα ένταμ κάνανε 2,34 το καθένα, 9,36 συνολικά και τα 2. Μετά πήρα πορτοκάλι, μπισκότα πορτοκάλι, τα λατρεύω και κάνανε 1,18. Πήραμε 80 λεπτά έναν ντοματοπολτό
πήρα με 1,80 αυτό εδώ πέρα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, έκανε 1,80, το λατρεύω, έχει και λίγη βότκα μέσα λέει, το αγαπάω αυτό, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πήρα την Ελβίβ εδώ πέρα μάσκα μαλλιών, 3 ευρώ έκανε. Τι άλλο, κεράσι, κοιτάω την απόδειξη για να με τη σειρά να σας τα λέω, λίγα είναι, δεν είναι πολλά ακόμα. Ζελέ κεράσι με 1,28, έχει μέσα 2 φακελάκια, 200 γραμμάρια είναι, όσοι είστε στον πάπου και θέλετε να πάρετε κάτι από αυτά. Πήρα κρέμα ζαχαροπλαστικής με 1,19 και κρέμα ζαχαροπλαστικής βανίλια με 96 λεπτά, αυτή είναι με 96 λεπτά η βανίλια. Και αυτή είναι η σοκολάτα με 1,19 για να φτιάξω γλυκάκια. Πήρα μπούτια κοτόπουλο με 3,60. Ορίστε. 4 μπούτια κοτόπουλο. Και πήρα και... πόσο έκανε αυτό. Κολλιός τυρί τριμμένο. Ένα πακέτο. Και ένα δεύτερο. Να σας πω πόσο έκανε και αυτό. 1,28 το καθένα. 1,28 το καθένα. Αυτά πήρα. Δεν ξεχνάω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω πού πήγε το τσίλι. Γιατί τα πήρε και τα δύο μαζί του. Έφυγε, πήγαινα στο φίλο του και πήρε και το τσίλι, αλλά πήρε και τα δύο μπουκάλια. Τι να τα κάνουν 2 λίτρα τσίλι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έψαξα τώρα στις σακούλες, τα πήρε μαζί του, είναι σίγουρο. Δεν τα άφησε εδώ. Λοιπόν, αυτά πήρα. Θα πάμε μετά στα Lidl, δεν ξέρω ακόμα ποιος θα πάει. Μπορεί να πάει τώρα με το φίλο του, γι' αυτό έφυγε. Ή θα πάω εγώ με τη γυναίκα του φίλου του, δεν ξέρω τι θα κάνουμε γιατί σας είπα το αμάξι είναι στον μηχανικό. Αυτά πήρα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο, θα κάτσω να ξεκουραστώ, θα πάω στο μπεμπουλίνι μου, κοιμάται τώρα. Θα ξυπνήσει λογικά σε λίγο, να φάει, κουραστική μέρα σήμερα. Λίγα απ' όλα σας έδειξα, και το σιμιγδαλόψωμο και σούπερ μάρκετ χολ σας έδειξα, τα πάντα. Αυτή εδώ πέρα τη μάσκα μαλλιών την έχω ξαναπάρει, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Δοκιμάστε τη κι εσείς και έχει και ένα απίστευτο άρωμα, αυτή εδώ πέρα. Το άλλο που ήθελα να σας πω είναι να μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Και επίσης μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό που τρέχει στο κανάλι μου. Είναι mystery box με 15 προϊόντα. Οπότε πάρε μέρος και θα σου έρθουν 15 προϊόντα μόνο για σένα. Για σένα. Λοιπόν, πήγαινε πάρε μέρος και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είσαι τυχερός. Γιατί πολλές κοπέλες μου λένε ότι δεν δηλώνουν συμμετοχή επειδή το έχουν αυτονόητο ότι δεν θα κερδίσουν. Όσες κοπέλες έχουν κερδίσει από μένα, δεν το περιμένανε. Με το που τους έστελνε ότι είσαι η νικήτρια, ξέρετε τι χαρά κάνανε και πόσο το θέλαμε αυτό το δώρο. Λοιπόν, οπότε πάρτε μέρος γιατί μπορεί να είστε οι τυχερές ή οι τυχεροί σε αυτό το απίστευτο δώρο που κάνουμε με τη Σοφία. Σας φιλώ, σας αφήνω, πάω να ξεκουραστώ, πάω να κάνω το ντουζάκι μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!